Λοιπόν, επειδή βλέπω και αποτελέσματα, ειδικά από την Αττική. Θα τα περιμένουμε. Αυτά είναι τώρα δημοσκοπήσεις που βλέπω. Βλέπω πλέον και τα αποτελέσματα, ειδικά από την Αττική, με νέα ενίσχυση του ΚΚΕ στην τρίτη θέση που βρίσκεται και το ειδικό βάρος που έχει. Στη Δυτική Αττική που είδαμε μόλις, το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα. Όχι, σε όλη την Αττική είναι τρίτο κόμμα, εκτός από τη Ανατολική που θα δούμε την Ανατολική σε λίγο. Και μάλιστα με σημαντικές ανόδους, μία μονάδα, μία μισή κλπ. Θα έλεγα λοιπόν τα εξής για να μπούμε στην πολιτική συζήτηση, καταλαβαίνοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει για τους Σπαρτιάτες ή για τη μείωση, τη νέα μείωση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μετά από τρία μνημόνια και ένα ταμείο ανάκαμψης που το βάφτισε ο Πρωθυπουργός μνημόνιο και αυτό, έχουν χάσει την έννοια οι λέξεις. Γι' αυτό ας αφήσουμε, ξαναλέω, παρακαλώ, τα αθροίσματα. Να μιλήσουμε επί των πολιτικών θέσεων που έχει κάθε πολιτική δύναμη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε ένα πολιτικό πρόγραμμα με άμεσους στόχους. Προσπάθησε και θα προσπαθήσει και εκεί θα επενδύσει τη νέα του άνοδο. Στο κίνημα, στους αγώνες. Και εκεί θα συναντηθούμε και με κόσμο που δεν μας ψήφισε. Ενώ συναντηθήκαμε τα χρόνια του Μητσοτάκη στους δρόμους και δυσκολέψαμε αυτή την κυβερνητική πολιτική που συχνά περνούσαν μαζί ψηφίζοντας και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συναντηθούμε στους δρόμους από την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει καμιά περίοδος χάριτος. Μπροστά μας υπάρχει μια βαριά ατζέντα που θα την διαμορφώνει από τα πράγματα η αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έχει αντίπαλο. Και αυτός ο αντίπαλος πιστεύουμε ότι θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εξασφαλίζοντας και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ένας κόσμος.